Ανατριχιαστικοί είναι οι αριθμοί που αποτυπώνουν το μέγεθος της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος γυναικών μεταναστριών στη χώρα μας. Σχεδόν 90% αντιμετωπίζουν σεξουαλική παρενόχληση. Ελάχιστοι καταγγείλουν την σεξουαλική παρενόχληση είτε στην αστυνομία είτε στους κοινωνικούς λειτουργούς. Οι γυναίκες μετανάστριες που στην πλειοψηφία τους εργάζονται σε σπίτια ως οικιακοί βοηθοί ή φροντίζουν ηλικιωμένα άτομα, αντιμετωπίζουν το σκληρό πρόσωπο της σεξουαλικής παρενόχλησης και της βίας. Δυστυχώς, βουβά. Είναι κάτι σαν μια ιδιότυπη φυλακή για τις γυναίκες, το σπίτι στο οποίο εργάζονται. Είναι φυλακή και είναι μορφή δουλείας. Γιατί η γυναίκα έρχεται με τη γνώση ότι δεν θα βγαίνει από το σπίτι, ότι θα εργάζεται 24ωρο, δεν θα είχε ούτε ρεπό, δεν θα είχε προσωπικό χώρο ούτε προσωπική ζωή. Και με βάση ότι έχω αναφέρει στο σεμινάριο ότι δεν έχουν μία πληροφορία για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν έρχοντας εδώ, δέχονται αυτή τη ζωή λόγω οικονομικών προβλημάτων και υποκύπτουν και στις σεξουαλικές ορέξεις, ναι, ενδεχομένως του. Ναι. Να σας πω για κάποια κυρία η οποία επί 2 χρόνια ανεχόταν την κακοποίηση, γιατί δεν είχε βρει δουλειά για να μπορέσει να αντικαταστήσει το οικογενειακό της εισόδημα, δεν μπορούσε να μιλήσει σε κανέναν, ούτε καν στην οικογένειά της, γιατί ο σύζυγός της θεωρούσε ότι δεν θα τη συμπαρασταθεί. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, μόλις ένα ποσοστό που δυστυχώς δεν ξεπερνά το 10% βρίσκει το κουράγιο να αντιδράσει δυναμικά και άμεσα, καταγγέλλοντας το γεγονός. Το 50% παραμένει σε άρνηση και ένα 30% μιλά για το γεγονός σε κάποιο γνωστό του άτομο. Αλλά μέχρι να αποκτήσουν αυτό το γνωστό στην Ελλάδα, περνάνε χρόνια. Οπότε και μπορεί να είναι μόνο 10% οποίοι αντιδρούν ενεργά. Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετανάστευσης, οι γυναίκες μετανάστριες είναι περισσότερο ευάλωτες από τον ντόπιο πληθυσμό, καθώς εργάζονται σε μη νόμιμο καθεστώς, οπότε και τα δικαιώματά τους δεν αναγνωρίζονται, ενώ για τις ίδιες η διασφάλιση της εργασίας είναι άκρος σημαντική. Η γυναίκα συνήθως είναι οικονομικά ασθενής, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να υποστηριχθεί από κάπου. Δεν έχει υποστηρικτικό δίκτυο γιατί οι μετανάστριες βρίσκονται εδώ με ελάχιστους ανθρώπους κοντά τους. Επίσης έχει γλωσσικές δυσκολίες. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι ενώ υπάρχουν υποστηρικτικές δομές και γραμμές ως, οι γυναίκες αυτές δεν τις χρησιμοποιούν. Γεγονός που δείχνει ότι δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν όσο θα έπρεπε στην ελληνική κοινωνία. Πολλές φορές υπάρχει και άγνοια για το τι μπορούν να κάνουν. Δεν γνωρίζουν υπηρεσίες που υπάρχουν στη χώρα μας για να μπορέσουν να απευθυνθούν σε αυτές και έτσι διστάζουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Αλλά θα σας δώσω και την άλλη πλευρά, ότι και η χώρα μας δεν είναι καθόλου φιλική προς τους μετανάστες. Είναι μια χώρα αφιλόξενη, δυστυχώς. Παρόλο που έχουμε μετανάστες εδώ και 30 χρόνια. Η βία σε βάρος των μεταναστριών φαίνεται πάντως ότι αποτελεί ένα καινούργιο θέμα που μπαίνει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ελάχιστες χώρες έχουν μελετήσει το φαινόμενο. Συνολικά σε επίπεδο Ευρώπης έχουν γίνει μόνο 12 μελέτες.